Ποιος θα μου προσφέρει δουλειά? Ο Αντώνης. Δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Ο Σωτήρης Καλυβάτης φαίνεται ότι δεν θέλει να δει ούτε ζωγραφιστό στα μάτια τον Αντώνη Κανάκη αλλά και την τηλεοπτική του παρέα τους Ράδιο Αρβίλα. Και μάλιστα δεν φαίνεται να έχει εκτίμηση και την εκπομπή τους. Δεν μας πιστεύετε? Δείτε. Δεν με ενδιαφέρει μια εκπομπή τύπου Ράδιο Αρβίλα. Θεωρείτε ότι είναι αντιγραφή, ότι είναι κάτι τελειωμένο? Μα δεν με ενδιαφέρει να κάτσω να είμαι πανελίστας. Βγήκε μια φωτογραφία, ρε παιδί μου, από το 87, αν δεν κάνω λάθος. Τότε που γεννήθηκε ο Αντωνάκης. Η κόντρα Καλυβάτση-Κανάκη δεν είναι σημερινή. Αυτή τη φορά ο Σωτήρης Καλυβάτης δεν μασάει τα λόγια του και λέει ξεκάθαρα ότι η εκπομπή Ράδιο Αρβίλα και ο Αντώνης Κανάκης είναι μια παρέα από πανελίστες που κάθονται πίσω από ένα γραφείο και συζητάνε τα προσωπικά τους. Εννοείται δηλαδή ότι ο κ. Κανάκης είναι πανελίστας, έτσι όπως φαίνεται? Ή τα τώρα, παιδιά που είναι δίπλα του? Εσείς δεν βλέπετε το Ράδιο Αρβίλα? Τι είναι πανελίστας? Είναι μια τηλεοπτική παρέα οι οποίοι κάθονται πίσω από ένα γραφείο και συζητάνε τα ενδιαφέροντά τους. Παίρνει ένας φίλος στον Τιγκινάγκα, τον φυσιοθεραπευτή. Αυτή τώρα, τη λέω όλο το βράδυ, να τη λέω Τιγκινάγκα, σαν γελάει. Τον κύριο Κανάκη ήμασταν συνέτεροι. Είχαμε την εταιρεία παραγωγής. Άλλο τώρα είναι πάλι αυτό. Κάναμε μία δουλειά μαζί. Πέραν αυτών, ήμασταν και φίλοι. Ήμασταν πρώτα συνέτεροι και μετά φίλοι, είπε και ελάλησε ο Σωτήρης Καλυβάτης, θέλοντας να δείξει ποια ήταν η πραγματική σχέση με τον Αντώνη Κανάκη. Όσο για το αν θα ξανασυνεργαστούν. Δεν με καλύπτει ιδιαίτερα κάτι τέτοιο, γιατί με ενδιαφέρει σε αυτά τα πράγματα που κάνω να υπάρχει και κάποιο καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, προτιμώ να δημιουργώ την εικόνα παρά να παίρνω έτοιμη την εικόνα των άλλων και να την κριτικάρω. Κοίτα, έβαλα ταινία με τον Μπρέκα. Ναι, είναι η μάχη στο Γκουαντανάλ. Η Αμάν ήταν μια ιστορία 9-10 ετών. Ας γίνει 10 χρόνων και το Ράδιο Αρβίλα και μετά θα δούμε. Μένει να δούμε ποια θα είναι η απάντηση του, σύμφωνα με τον Καλυβάτση, πανελίστα Αντώνη Κανάκη.